Χωρί απρόβλεπτα πορεύεται η ΑΕΛ για την Πρεμνέα των play Off που την θέλει να αγωνίζεται στην Πάτρα κοντά στην Παναχαϊκή και αυτό είναι το πλέον ευχάριστο για τον τεχνικό τον Βεσσινισσούλη Παπαδόπουλο που έχει έτσι την ευχαίρεια να προγραμματίσει πλήρω την διαχείριση του έμψυχου υλικού που έχει στη διάθεσή του. Απώντο λοιπόν στην παρούσα φάση του τιμωρημένου δελεζίσει, τη θέση του στο κέντρο άμυνα θα πάρει ο Μελισσά, ο οποίο θα εκτίσει από την πλευρά του την ποινή που κουβαλάει από κίτρινε κάρτε στον επόμενο εντό θαδρα αγώνα με τον Απόλαιονα. Αντίθετα. Την τέταρτη αγωνιστική δεν θα παίξουν κόντρα στην ΑΕΚ οι Καρανίκα και Μπόγκεβιτς. Το πλέον ευχάριστο πάντως για την ΑΕΛ είναι πως φαίνεται για χάρη του στόχου της Ανόδου... να μπαίνουν για λίγο στο περιθώριο οι κακές σχέσεις διοίκησης και φιλάθλων με την πρώτη να ανακοινώνει τη διάθεσή της να ζητήσει και επίσημα εισιτήρια για τον αγώνα της Πάτρας αλλά και όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια των playoff, βρίσκοντας μάλιστα ανταπόκριση στην προκειμένη περίπτωση και στην ΠαΕ Παναχαϊκή. Που ανακοίνωσε πω ανεξάρτητα αν γίνει ή όχι οργανωμένη μετακίνηση, ενδεχόμενο που βρίσκει αντίθετη την αστυνομία, θα υπάρξει στη διάθεση των Λαρισαίων η θηρατρία του αχανού παμπελουπονισιακού σταδίου χωρητικότητας πολλών χιλιάδων θέσεων. Γι' αυτό ακριβώ και η ερασιτεχνική ΑΕΛ από την πλευρά τη, εξέδωσε ανακοίνωση προτρέποντα του φίλου τη ομάδα να εκδράμουν μαζικά στην πρωτεύουσα τη ΑΧΑΕΑ για την πρώτη νίκη, όπω αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο αγώνας Παναχαϊκή ΑΕΛ πρόκειται να δεξαχθεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής και θα τον διευθύνει ο διτητής Δελφάκης από την Αρκαδία. Αξίζει να θυμίσουμε ότι οι δύο ομάδε είχαν συναντηθεί λίγο πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματο σε φιλικό παιχνίδι που είχε δεξαχθεί στο LFC Arena και η άλλη είχε επικρατήσει 2-1 με τέρματα που σημείωσε ο Αναστασάκο έπειτα από ενέργειε και του Μπιλά, ενώ οι Βυσσινοί είχαν επίση και δύο δοκάρια σε κεφαλιά του Μιλισά έπειτα από αντίστοιχε εκτελέσει φάουλ του Πινδόνι, ένα ακόμη δοκάρι με τον Αναστασάκο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και ένα κακό ακεροθέν γκολ του Εσπίν με μία ακόμη κεφαλιά. Αρκεί ωστόσο η αναφορά των ονομάτων της σύνθεσης της ΑΕΛ για να διαπιστώσει κάποιος ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε μέχρι τώρα.